Καλησπέρα σας. Στην περασμένη μας εκπομπή σας είχαμε δείξει το ντοκιμοντέρ «Κέρκυρα» του Μάριου Λευτεριώτη και σας είχαμε υποσχεθεί να συζητήσουμε με τον σκηνοθέτη σήμερα που βρίσκεται κοντά μας. Κύριε Λευτεριώτη, με πολύ χαρά σας δεχόμαστε σήμερα κοντά μας. Πριν αρχίσουμε μια οποιαδήποτε συζήτηση με το σκηνοθέτη, θα σας δείξουμε άλλη μια ταινία του ντοκιμοντέρ, δεκάλεπτη αυτή τη φορά. Πρόκειται για το «Ελεγείον» ή «Ρέκβιεμ». Το 1970 η ταινία αυτή πήρε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Ερασιτεχνών Κινηματογράφου του Λονδίνου και έλαβε τιμητική διάκριση. Στο «Ελεγείον» ο σκηνοθέτης κάνει μια συνοπτική παρουσίαση του ανθρώπου στη Γη από την πρώτη του εμφάνιση ως την διαστημική μας εποχή. Πολιτισμοί έρχονται και χάνονται. Λαοί ακμάσουν και παρακμάζουν. Ήθη και έθιμα αλλάζουν. Μόνο ένα στοιχείο παραμένει αναλύωτο στις σχέσεις των ανθρώπων, η βία, ο νόμος της ζούγκλας και ο αγώνας για την επικράτηση που τελικά οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτοκαταστροφή. Οι άδωλες παιδικές ψυχές, ενσάρκωση του καλού, προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους σε ένα παράλογο κόσμο αγχώδη και θορυβώδη, σε ένα πλανήτη που δεν έπαψε ποτέ να ηχεί η κλαγή του πολέμου. Έκπληκτα μένουν τα παιδικά μάτια μπροστά στην ανθρώπινη παραφροσύνη, φοβισμένα μπροστά στα γκρεμισμένα τους όνειρα. Αποδοκιμαστικό πως αυτά θα γίνουν οι συνεχιστές της αυριανής καταστροφής. Όμως αυτό το έκπληκτο και αποδοκιμαστικό παιδικό βλέμμα είναι και το ελπιδοφόρο μήνυμα της ταινίας. Όπως θα δείτε ευθύς αμέσως φίλοι μας, η ταινία έχει ένα έντονο ταχύ ρυθμό με εναλλασσόμενα μικρά πλάνα που τα παίρνει ο σκηνοθέτης από φωτογραφίες. Ο μοντέρνος αυτός ρυθμός, πολύ σωστά δοσμένος, δένει θαυμάσια με τα κομμάτια κλασικής μουσικής των Μότζαρτ και Σκαρλάτη. Η μικρή της ταινίας, Σοφία και Ολιβιέ, είναι τόσο αληθινή που πραγματικά είναι να τρέμει κανείς στη σκέψη πως αυτά τα αθώα παιδιά δέχονται και υποφέρουν την παραφροσύνη των μεγάλων. Αλλά καιρός να δούμε το Ρέκβιεμ. Κύριε Λευτεριώτη, θα θέλατε τώρα να μας μιλήσετε λίγο για το Ρέκβιεμ που είδαν απόψε οι τηλεθεατές μας. Στο Ρέκβιεμ προσπάθησα να δώσω τη βαριά κληρονομιά του σύγχρονου ανθρώπου, του σημερινού ανθρώπου, που γεννιέται σέρνοντας πίσω του ένα παρελθόν χιλιατηρίδων γεμάτο βία και που είναι αναγκασμένο να ζήσει σε έναν κόσμο παράλογο και μηχανικό. Με τα παιδιά προσπάθησα να δώσω την χαμένη αρνότητα του σημερινού ανθρώπου, αλλά όμως και την τελική του ελπίδα. Πότε κάνετε αυτή την ταινία? Το καλοκαίρι του 1970. Και γιατί αυτή την ταινία δεν την είδαμε στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης? Γιατί από ό,τι είδαμε και η τεχνική της είναι πολύ μοντέρνα και η φωτογραφία της πάρα πολύ καλή και γενικά είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ταινία. Το Ρέκβιεμ Δεσποινής Πανάγου υπευλήθη και έλαβε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Ten Best του Λονδίνου το Μάρτιο του 1971, όπου και πήρε τιμητική διάκριση και συγχρόνως προκάλεσε και αρκετές συζητήσεις. Μετά από αυτό έκρινε ότι μπορούσε αυτή η ταινία.